Αύξηση 27,5% καταγράφει σε ετήσια βάση τιμή της απλής ομόλυβης βενζίνης, με το μηνιαίο κόστος για την προμήθεια καυσίμων να είναι κατά 60 ευρώ υψηλότερο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη κίνηση με τα καύσιμα, δεδομένου ότι οι καταναλωτές πληροφορήθηκαν για αυτές τις εντάσεις που δημιουργούνται στην Ουκρανία. Επομένως, είπαν ότι ενεργειακά θα ανέβουν πάρα πολύ και θα καλπάσει και το αργό. Είδαμε ότι ξεπέρασε τα 110 δολάρια το αργό. Αυτό είναι πρωτοφανές, έχει να γίνει πάνω από 20 χρόνια. Η τιμή του 110 δολάρια του αργού σημαίνει ότι θα πιάσουμε τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη και το 1,70 στα πετρέλαια. Τώρα βλέπουμε ότι οι αυξητικές κινήσεις που γίνονται και στα σταδιακά προς τα πάνω από τα ελληνικά δηληστήρια και μέρα με την ημέρα αλλάζουν τα ταμπλόιτ. Θα έχουμε μεγάλη πτώση της κατανάλωσης την επόμενη εβδομάδα που θα έχουν οι καταναλωτές γεμάτα τα ρεζερβουάρ με την πιο φθηνή τιμή που μπόρεσαν να πάρουν ήταν δυνατόν. Και μετά θα έχουμε μεγάλη κρίση γενικά στον πληθωρισμό, στην ανεργία. Τι να σας πω, αφού θα ανεβούν μέχρι και τα μακαρόνια που εντάξει, ήταν κάτι πολύ φτηνό, δηλαδή τα σιτηρά, η ενέργεια. Τώρα έχουμε πάρα πολλά παράπονα από τους καταναλωτές για την αύξηση, την τρομερή αύξηση του φυσικού αερίου. Εμείς σαν σωματείο δεν έχουμε καμία σχέση με τα πρατήρια, τα δύο που είναι εδώ στο νομό μας του φυσικού αερίου. Τους έχουμε πει να απευθύνονται στα πρατήρια ή στη ΔΕΠΑ που διαχειρίζεται αυτά τα πρατήρια και αυτές τις τιμές. Τώρα, το υγραέριο ανεβαίνει υπερβολικά και σήμερα αλλά και αύριο. Έχουμε μεγάλη αύξηση του υγραερίου που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές στα αυτοκίνητά τους. Και η θέρμανση κινήθηκε πάρα πολύ ανωδικά, δηλαδή περιμέναμε το 1,35 και τώρα έχουμε την έκπληξη ότι πιάνουμε το 1,40 την άλλη εβδομάδα. Στην πράξη, ένα μικρομεσαίο οικογενειακό αυτοκίνητο με ρεζερβουάρ 50 λίτρων, το οποίο πριν από 10 μήνες φούλαρε με 71,8 ευρώ, σήμερα για να γεμίσει απαιτείται δαπάνη 91,6 ευρώ. Τελειώνει χειμώνας βέβαια για τη θέρμανση, αλλά έχουν οι καταναλωτές έλλειψη ρευστότητας από τους υπέρογκους λογαριασμούς που έχουν από τη ΔΕΗ. Και αυτή η ρήτρα βλέπουν ότι τους ήρθε και για δεύτερη φορά και για τρίτη φορά και τελικά πάρα πολλά παράπονα τα οποία είμαστε κι εμείς αποδέκτες. Δεν έχουμε καμία σχέση, αλλά είναι θέμα ρευστότητας. Όταν άλλος δεν έχει να πληρώσει τη ΔΕΗ του ή το φυσικό αέριο, φυσικά θα ελαττώσει και την κατανάλωση στο καύσιμο. Οι επαγγελματίες θα είναι σε πιο δύσκολη θέση, γιατί βλέπεις ότι τώρα αρχίζουν τα γεωργικά, κάτι λιπάσματα και κάτι σπορές από αδρευόμενες εκτάσεις. Αυτά τώρα θα χρειαστούν πετρέλαιο το οποίο έχει διπλασιαστεί. Να αναφέρουμε από το 2021 και μετά όλο ανεβαίνει. Να αναφέρουμε επίσης ότι δραματικά οι εκκλήσεις όλων των φορέων από τις ομοσπονδίες, από τα σωματεία, από τη ΓΕΣΕΒΕ, από τα γραφεία καταναλωτών στην κυβέρνηση να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, καλά κρατεί, αλλά δεν βλέπουμε κανένα αποτέλεσμα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που έχουμε στα καύσιμα συνεχίζει να παραμένει παρόλο που το αργό έχει σπάσει το φράγμα των 100 και είναι τώρα στα 110 και θα φτάσει και στα 120, εγώ δυστυχώς το λέω. Δεν κατεβάζει τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Εφόσον δεν κατεβαίνει ο ειδικό φόρο κατανάλωση, εφόσον το ΦΠΑ είναι είδος πολυτελείας 24%, μην περιμένετε να δείτε καλύτερες μέρες. Με την παραδοχή πως ο μέσος οδηγός φουλάρει 3 φορές το μήνα το όχημά του, το μηνιαίο κόστος προμήθειας καυσίμων από τις αρχές του έτους έχει αυξηθεί κατά 60 ευρώ σε μηνιαία βάση. Δηλαδή, ο μέσος καταναλωτής πληρώνει σήμερα σχεδόν όσο θα κατέβαλε για 4 γεμίσματα στην αρχή του 2021.